αρχή όλα έγιναν όπως ακριβώς το φανταζόταν. Εκείνοι ήταν ευτυχισμένοι και είχαν εναντίον τους όλο τον κόσμο. Όμως, κάποτε όλα τα καλά τελειώνουν. Και η αγάπη ίσως τελικά να μην τα υπερνικά όλα. Ο Λιγκάρης θέλει εξουσία. Μαζεύει γύρω του πειρατές και όλων των ειδών τους κακοποιούς και ξεκινά τον πόλεμο με την οικογένεια της Φελίζα. Για να τον αποδεχθούν, για να τους ευθυγηθεί, ποιος να ξέρει. Η Φελίζα δεν αφήνει τον εαυτό της να απελπιστεί. Ξέρει ότι η αγάπη θέλει πίστη, θέλει θυσίες και ίσως τυφλώνει και λίγο. Μα όσο τυφλωμένη κι αν είναι αυτή από την αγάπη της, άλλο τόσο είναι τυφλωμένος ο Λιγκάριος από τις φιλοδοξίες του. Όταν πια αποκτά την υποστήριξη του αυτοκράτορα Μιχαήλ Παλαιολόγου, καταντάει στο στιμάστιγα για όλο τον Ισπινοβαρπόντε και όλο το Αιγαίο. Ραγίζεται η καρδιά της άμυρης Φελίδας που μένει μόνο για μέρες κάθε φορά που ο αγαπημένος της κυνηγά τη δόξα του. Η βία και η εξουσία τον θρέφουν. Τίποτα δεν θα σταθεί εμπόδιο μπροστά του. Τίποτα. Και τώρα η ιστορία μας γίνεται φιάλτης για τη γυναίκα που εγκατέλειψε την οικογένειά της και τις τιμές της. Ο Λιγκάριος γίνεται αδυνάβοχος όλου του βυζαντινού στόλου και ο αυτοκράτορας που προσφέρει μαζί με το αξίωμα και μια βυζαντινή αυτοκούλα και γυναίκα. Δεν διστάζει να αποφασίσει, παρόλο που ξέρει ότι θα πληγώσει, τη γυναίκα του. Πλούσιος, με στρατό και την έβνοια του βυζαντινού αυτοκράτορα, κατακτά αχόρταγα, σκορπίζοντας τον τρόμο και την εκδίκηση. Ο χαμός του Λιγκάριου ήταν για τη Φελίζα μεγαλύτερο πλήγμα από το χαμό του πρώτου του άντρα. Αυτός την είχε αφήσει επειδή πέθανε. Ο Λιγκάριος επειδή προτίμησε την εξουσία για μια άλλη γυναίκα. Ποιο ήταν το τέλος για τη Φελίζα? Δεν γνωρίζουμε τίποτα. Πώς να χάθηκε από την ιστορία? Γύρισε στους δικούς της, πέθανε από στεναχώρια, έζησε λησμονημένη από όλους. Να όμως που και το τέλος του Λιγκάριου δεν ήταν πολύ καλύτερο από αυτό της Φελίζας. Δεν ξέρουμε τίποτα για την τελευταία χρόνια της ζωής του και τα παιδιά που έκανε με τη ζωντανή γυναίκα του δεν συνέχισαν τη δόξα του. Κάπως έτσι, μια ιστορία που προοριζόταν να είναι μια ιστορία αγάπης, προοριζόταν να είναι γεμάτη ένταση, έρωτα και κυρίως ευτυχία, κατέληξε ένα παιχνίδι εξουσίας, ένα κυνήγι δύναμης και επιρροής.
Thank you.